ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν, και καθάρισον εμάς από πάθες κυλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Ευχαριστώ πολύ που έρχεστε και μου δίνετε μένα τη χαρά για να συμπληρωματιζόμεθα και να μαθητευόμεθα όλοι στο Λόγο του Θεού. Θέλω και τον εαυτό μου ακροατή σε αυτά που θα πω, γιατί πρώτα πραγματικά ο κήρυκας του Λόγου του Θεού πρέπει τον εαυτό του πρώτα να οφειλεί και να θέτει μαθητήν και ποιητήν βέβαια αυτόν που θα πει. Θυμάστε στο προηγούμενο μάθημα σας είπα να αρχίσουμε μια νέα σειρά μαθημάτων στην Παλαιά Διαθήκη. Αρχίσαμε ένα σοβαρό θέμα, θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Είπα δε και υποσχέθηκα μάλιστα ότι θα τα γράφω αυτά τα μαθήματα για να παραμένουν και να γίνονται έτσι γνωστά σε πολλούς. Και πραγματικά την Παλαιά Διαθήκη πρέπει να την βλέπουμε θεολογικά. Ξέρετε, και το είπαμε και άλλοτε, το γνωρίζετε, μία περιφρόνηση που παρατηρείται στα τελευταία χρόνια στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή δε η περιφρόνηση οφείλεται στο ότι δεν ερμηνεύουμε θεολογικά το Ιερό Κείμενο, αλλά το βλέπουμε ιστορικά σαν μία ιστορία του Ισραήλ. Και λέει ο Έλληνας και λέει ο Γάλλος, εγώ θέλω την ιστορία του τόπου μου, δεν θέλω την ιστορία ξένου λαού. Και το βλέπουμε έπειτα σαν ένα ηθικολογικό ανάγνωσμα που λέει καλά λόγια. Αλλά καλά λόγια μπορεί να πούν όλα τα βιβλία έχουν, δεν έχουν κακά λόγια. Και με τις διηγήσεις και τα παραμύθια τους ακόμη, τα βιβλία όλα λένε, ας πούμε, λένε κάποιο δίδαγμα καλό. Δεν είναι έτσι η Παλαιά Διαθήκη, δεν είναι ηθικολογικό ανάγνωσμα, αλλά είναι θεολογία. Και μάλιστα σε όσα μαθήματα κάναμε, λέγαμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεοπτία, είναι θεοφάνεια του Αγγέλου του Θεού, δηλαδή του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού ασάρκου έτι όντως. Όπως λέγαμε, ο Υιός του Θεού ευγιάζεται πότε να σαρκωθεί και να εμφανιστεί μεταξύ των ανθρώπων και να εμφανίζεται με τη μορφή αγγέλου, με τη μορφή του αγγέλου. Λέγεται ο άγγελος της Διαθήκης, του Κυρίου. Ο άγγελος του Κυρίου κλπ. Όμως να σας πω κάτι έπαθε και με συγχωρείτε. Επειδή είπα θα τα γράφω αυτά τα μαθήματα και μου είναι ανάγκη ψυχής να γράψω μια θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, όχι για τους επιστήμονες, ας που τα ξέρουν αυτοί, αλλά για το λαό. Γιατί την ωραία θεολογία πρέπει να τη δώσουμε στο λαό. Αυτό είναι το έργο ημών των κληρικών. Αν δεν ωφελούμε το λόγο του Θεού και η συγγραφής, η θεόπνευση συγγραφής των ιερών κειμένων της Αγίας Γραφής έγραψαν για το λαό του Θεού. Πρέπει λοιπόν τη θεολογία να τη δώσουμε με απλότητα για το λαό. Επειδή λοιπόν έχω τέτοιο σκοπό να παραδώσω γραπτά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ανακαλώ την αποφασή μου που πήρα την προηγούμενη εβδομάδα με τη διαβεβαίωση ότι θα τα παραδίδω γραπτό στα μαθήματα της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης. Και επειδή παρενευλήθη η ορτή των Αγίων Αποστόλων και μάλιστα η ορτή του Αποστόλου Παύλου, του ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, γι' αυτό είπα και βρέθην στην Κόρινθο προσκεκλημένος από τον αγαπητό και σεβαστό αδελφό κύριο Διονύσιο, που η καρδία του είναι όλο αγάπη, μεταξύ των άλλων ιεραρχών κάλεσε και την ταπεινότητά μου, και η Φράνθιν από την μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά την πανηγυρική, και είδα και την κατανυχτικότητα
Η Εκκλησία, μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία συνδυάζει αυτά τα δύο, και την κατανυκτικότητα και την αρχοντιά, πώς να το πω, που το λέμε δόξα, λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη, καλός, εβραϊκά, για την οποία ομιλεί το έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου. Βέβαια αυτά τα γεύεται κανείς όταν προσπαθεί και αγωνίζεται να είναι προσιλωμένος στη λατρεία. Όταν διαχέεται ο νους, τότε και άγιοι να τελούν τη Θεία Λατρεία δεν θα μπορεί να προσιλωθεί και να γευθεί το μεγαλείο της. Λοιπόν, επειδή ευρέθη στην Κόρινθο την εορτή του Αποστόλου Παύλου και κλειμένος από τον καλόν ποιμενάρχη και άριστον ποιμενάρχη αυτής, πήρα μέσα μου, είχα διαφόρους λογισμούς και είχα αυτό το λογισμό να έτσι να στρέψω ιδιαίτερα την προσοχή μου στον Απόστολο Παύλο, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος και η Παλαιά Διαθήκη. Θα είναι μια ωραία μελέτη η οποία πρέπει να δοθεί και δοκτοράτο σε υποψήφιον διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Θεολογικής Σχολής, ο Παύλος και η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη στον Παύλο, ο Παύλος στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, και επειδή στην Κόρινθο ήμουν προσκυνητής, γι' αυτό θέλω να σας δώσω σε λίγα μαθήματα και απλά μαθήματα, αλλά και βαθιά θα πω σε μερικά θέματα, το περιεχόμενο των δύο προς Κορινθίους επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Η αλήθεια είναι να σας πω, δεν έχουμε δύο επιστολές, έχουμε και τρίτη επιστολή, η οποία ονομάζεται, εδώ θέλω να δω, εσύ που κάνεις τη θεολογίνα, η οποία ονομάζεται, αχ, χαίρο που σε συνέλαβα. Ναι, χαίρο. Αχ, μου έρχεται. Επιστολή των Δακρύων. Έγραψε επιστολή, τρίτη προς την Κορινθία, τους επιτιμάει, τους χτυπάει αυτό και έβαλαν τα δάκρυα. Και γι' αυτό η επιστολή αυτή εχάθη, γράψε την έκρυψαν και την εξαφάνισαν. Το Δακρύων, επιστολή των Δακρύων, για την οποία θα σας πω, την οποία μνημονεύει, οι δύο επιστολές μνημονεύουν την επιστολή αυτή. Άρα πρέπει να παρενευλήθει ενδιάμεσα και μετά να γράψει οι άλλοι. Λοιπόν, παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση να έχει συγχωνευτεί κάπου στις δύο? Παρακαλώ. Υπάρχει περίπτωση να κάπου να υπάρχει μέσα στις δύο? Μα όχι, όχι. Αποτελούσε αυτοτελή επιστολή. Δεν ξέρω βέβαια αν θα ήταν μεγάλη, μικρά, μικρά πρέπει να ήταν, αλλά την εξαφάνισαν. Αναλύθηκαν σε δάκρυα οι Κορινθοί. Προστήθηκε. Ήταν και ο Παύλος όταν έγραφε και ήθελε αφόρμητος πολύ. Αν για την καρδιά του και η οποία ήταν θεοφόρα βέβαια και την έχινε την καρδία του, είτε ευχάριστα είτε λυπηρά αισθήματα είχε. Λοιπόν, παρακαλώ, στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος πήγε μετά από την επίσκεψή του στην Αθήνα. Στην Αθήνα το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου απέτυχε. Ζητώ συγγνώμη του Μεγάλου Αποστόλου, του Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, για τη φράση που είπα, διότι είναι βλάσιμος φράσης και δεν επιτρέπεται από στόμα Ορθοδόξου κληρικού, γιατί τίποτα δεν αποτυγχάνει ότι είναι θεόπνευστον και αυτό. Το λέγει ο προφήτης Ισαΐας, ότι δεν επιστρέφει ο λόγος σου κενός, λέγει στο Θεό. Ναι. Και όταν ακόμη δεν καρποφρεί εκείνη την ώρα, παραμένει. Ακόμη και τα λόγια της μάνας που λέγει στο παιδί, μπορεί να φαίνονται ότι αποτυγχάνουν και δεν ακούει το παιδί, αλλά παραμένουν τα λόγια αυτά στην καρδιά του μικρού και τα σκέφτεται σε μια μετέπειτα ηλικία και χύνεται σε δάκρυα και λέει «Αχ, μανούλα μου». Λοιπόν, αλλά να μιλήσω έτσι στην πραγματικότητα και ανθρώπινα, στο κήρυγμά του ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα απέτυχε, Διονύσιος Αεροπαγίτης, και έκανε ένα κήρυγμα, άκουσα μία γνώμη όταν ήμουν λαϊκός ακόμη θεολόγος, και μάλιστα τη γνώμη αυτή την άκουσα από ένα αρχιερέα.
Την κριτικάρω τώρα τη γνώμη, δεν είναι σωστή, μακαρίτης ο αρχιερεύς. Ότι ο Παύλος ετιμωρήθηκε από το Θεό στο κήρυγμά του στην Αθήνα γιατί χρησιμοποίησε ελληνική φιλοσοφία. Αλλά όλοι οι λόγοι του Αποστόλου είναι θεόπνευστοι. Και αν χρησιμοποίησε ελληνική φιλοσοφία που χρησιμοποίησε, ήταν θεόπνευστο και αυτό, αφού το έκανε ο Παύλος. Απέτυχε, δεν πίστευσαν και δεν ευθύνεται ο Παύλος για το κήρυγμά του, αλλά ευθύνονται οι ακροατές. Γι' αυτό δεν δέχομαι τη γνώμη του μακαριστού αυτού ιεράρχου, που την είπε ότι ο Παύλος και μάλιστα έκανε το χέρι του έτσι, δηλαδή τον τιμώρησε ο Θεός. Να πάω του, πρώην είναι. Ναι. Τον τιμώρησε ο Θεός για την χρησιμοποίηση. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος επειδή οι Αθηναίοι ήταν διαποτισμένοι από την ελληνική φιλοσοφία, έτσι, είχαν διαστροφή του ναού, δηλαδή διαστροφή, δεν κατηγορώ την ελληνική φιλοσοφία, αλλά δεν είναι θεόπνευση, έτσι, ελληνική φιλοσοφία. Και μάλιστα, σαν θεολόγοι λέγουμε, ότι όπου στη θεολογία μας ενεπλάκει η ελληνική φιλοσοφία, όχι εκλεκτικός, αλλά ουσιαστικός, δημιούργησε αιρέσεις. Όμως χρησιμοποίησε η Εκκλησία μας την ελληνική φιλοσοφία εκλεκτικός πάντα και επικουρικός. Σαν βοηθό για την έκφραση, για τη σκέψη. Ήρθε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος από την Αθήνα προς την Κόρινθο και παρατηρηταίων ότι προς Αθηναίου δεν έχουμε επιστολή. Έχουμε προς Γαλάτας, μια περιοχή, θα φτάσουμε και θα σας τα πω, ακραία περιοχή στη Γαλατία, αλλά προς Αθηναίους που ήταν πρωτεύου δεν έχουμε επιστολή. Ούτε και ξαναπήγε. Μήπως και ούτε και ξαναρώτησε, γιατί δεν έχουμε πληροφορίες. Από την Αθήνα λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έρχεται προς την Κόρινθο. Τώρα δεν ξέρω από ποιο δρόμο. Α, να πω ότι αν θέλετε να απολαύσετε τον Παύλο, διαβάσετε το βιβλίο του Χόλτσνερ, ο Παύλος. Είναι μετάφραση του μακαριστού αρχιεπισκόπου Ιερονίμου του Πρώτου, καθηγητής Πανεπιστημίου Γνώσης των Γερμανικών, και μετέφρασε το βιβλίο του Χόλστνερ. Ο Παύλος πήρε άδεια από τον ίδιο τον συγγραφέα που ζούσε ακόμη και παραθέτει μάλιστα και την επιστολή, τον πρόλογο του συγγραφέως. Μάλιστα είναι συγκινητικός ο πρόλογος, λέγει ότι όταν μου ζητήθη άδεια από Έλληνα επιστήμονα να παραχωρήσω το βιβλίο μου να μεταφραστεί στην ελληνική, θαύμασα το ελληνικό πνεύμα, διότι ελισμόνισε το κακό η Ελλάς. Φαίνεται ότι ελισμόνισε το κακό που έκανε η πατρίδα μου στην Ελλάδα, η Γερμανία με τον πόλεμο τότε. Είναι παλιά η μετάφραση αυτή. Και λέει, είμαι θαυμαστής του ελληνικού πνεύματος, διότι ο παππούς μου είχε στο γραφείο του, και θέλω, λέει, το παρέχω το βιβλίο μου ευχαρίστως για τη μετάφραση, και αυτό το κάνω σαν μία προσφορά για να συγχωρέσει η Ελλάδα το κακό που έκανε η Γερμανία σε αυτήν. Και αυτό, για τη συμφιλίωση αυτή, επικαλούμε τον Απόστολο Παύλο, του που είναι ο συμφιλιωτής, Απόστολος των Εθνών. Είναι ωραίος πρόλογος. Το νόημα σας είπα εγώ. Λοιπόν, από την Αθήνα ο Απόστολος Παύλος κατευθύνθηκε στην Κόρινθο. Από ποιο δρόμο να ήρθε? Ήταν δύο διαδρομές. Μία διαξηράς, μία διαθαλάσσης. Η διαξηράς είναι από Ελευσίνα, ξέρετε, μπορεί να πάει Ελευσίνα, είναι πέρα τώρα από Μεγαλόπολη, Ελευσίνα, Ελευσίνα, Μέγαρα, πάμε Κόρινθο. Συντομότερος ήταν από Πειραιά. Αθήνα κατέβηκε στον Πειραιά ο Παύλος.
από Πειραιά κατευθείαν ήρθε διαθαλάσσης, πήγε στην Κόρινθο, συντομότερο και όπως θα δούμε, να μας, με την ευχή του Αποστόλου Παύλου, να σπουδάσουμε έτσι τη θεολογία του, που δεν είναι δική του θεολογία, είναι της Εκκλησίας, είναι του Θεού. Λοιπόν, θα δείτε ότι αγαπούσε ιδιαίτερα τη θάλασσα. Τώρα γιατί αυτό, υποθέτω για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν κουρασμένος. Και τον κουρασμένο άνθρωπο τίποτε δεν τον ξεκουράζει πιο πολύ όσο ένα θαλασσινό ταξίδι. Δεύτερον, θα έλεγα αλληγορικά ότι ήταν, είχε ρωματιστεί εσύ την παγκοσμιότητα του Θεού, όλο τον κόσμο να τον φέρει κοντά στο Θεό, σαν η οικουμένη να ήταν ένα ταψί να το φάει το ταψί, και τον είπαμε Απόστολο των Εθνών, και η θάλασσα με το άνοιγμά της του υπενθυμίζει αυτό το όνειρο. Να βλέπει κανείς την ανοιχτή θάλασσα, να αποφλάδουν τα κύματα έτσι, το όνειρό του, όλο τον κόσμο είναι Απόστολος των Εθνών. Λοιπόν, εμείς δεχόμεθα την άποψη ότι έκανε το διαθαλάσσις αυτό, και είχε θεαματική αυτή εντύπωση. Μέχρι να φτάσει στην Κόρινθο. Τέλος πάντων, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι από τις Κεχρεές, το Ανατολικό Επίνιο της Κορίνθου, ο Παύλος ύστερα από πορεία τριών ωρών έφτασε στην Κόρινθο. Τώρα για την Κόρινθο δεν έχω να πω καλά λόγια την τότε εποχή. Ήταν... Βέβαια, ήταν λιμένας, άνοιγμα, φημισμένη. Όμως ο Απόστολος Παύλος αυτή την αμαρτωλή πόλη, ας το πω, την αγάπησε πολύ περισσότερο από την Αθήνα. Ναι. Και παρέμεινε εκεί πολύ διάστημα. Και έγραψε και μια και δυο και τρεις, όπως είπαμε, επιστολές. Και ήθελα να την καταστήσει κέντρο ιεραποστολικό. Αγαπούσε δε τας πόλεις ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα πόλεις που έχουν περίχωρα. Γιατί επίστευε ότι αν το Ευαγγέλιο ριζώσει στην πόλη, είναι θέμα ημερών μετά να μεταδοθεί στη γύρω περιοχή. Γιατί λόγω του εμπορίου ανεβοκατέβαιναν οι άνθρωποι, γεννήρχονται, και μαζί με το σιτάρι και τα διάφορα άλλα ψώνια που τα λέμε, μετέδιδαν, και οι άνθρωποι αντίλασαν ή το είχαν δε στην Κόρινθο, αντίλασαν ιδέες. Και η νέα ιδέα, η νέα πίστη την οποία έφερε ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, στην Κόρινθο, να σας πω, ήταν Έλληνες και το ελληνικό πνεύμα είχε δύο πράγματα. Πρώτον, είχε την Απολλώνια ορμή, είναι μία τάση για το ωραίο. Και έπειτα είχε το ελληνικό πνεύμα, το διονυσιακό, εκστατικό μεθύσι. Λοιπόν, η ελληνική ζωή στην Κόρινθο, μάλλον, δηλαδή η βελόνα της Κορίνθου, έκλεινε προς το διονυσιακό, εκστατικό μεθύσι, με τη χαμηλή του μάλιστα εκτροπή στα σαρκικά πάθη. Έχουμε και την έκφραση «Κορινθία κόρη», παλιά. Εκεί λατρεύεται η Αφροδίτη με την τυποτένια της έννοια.
Ήταν ένα γυμνό άγαλμα, γι' αυτό και λέγεται Αφροδίτη, από τους αφρούς Κύπρου. Γυμνό άγαλμα. Και λοιπόν πίσω από το άγαλμά της ήταν κήπος μεγάλος και ήταν μικρά σπιτάκια, που ωραία σπιτάκια, που νεαρές κοπέλες έκαναν άθλιο επάγγελμα όταν εόρταζε η Αφροδίτη. Και απορροφούσαν παρακαλώ τα χρήματα και τις περιουσίες των πλουσίων εμπόρων, πήγαιναν εκεί. Κι όμως παρακαλώ, αυτή την πόλη, αυτά που είπα θίγονται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, πρώτη και δευτέρα, αλλά ξέρετε, θίγονται και στην Προδρομαίους επιστολή. Τι σχέση έχει τώρα η Προδρομαίους με την Κόρινθο? Η Προδρομαίους επιστολή εγγράφει από την Κόρινθο. Και όταν στην Προδρομαίους επιστολή ο Παύλος διαζωγραφίζει την ειδωλολατρία, ναι, έχει υπόψη το κακό που γινόταν στην Κόρινθο. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει το πρώτο κεφάλαιο Προδρομαίους επιστολής, που λέει εκεί το έσχος άρσεν με άνδρες με άνδρες, γυναίκες με γυναίκες και αυτά όλα τα πάρτα, λέει, έχει υπόψη το κακό της Κορίνθου, όπως λέγουν οι ερμηνευτές. Θέλω να πω αυτό που μου κάνει εντύπωση, ότι αυτή την πόλη την αγάπησε με την αμαρτία της ο Απόστολος Παύλος. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που είναι εμπόδιο στο Ευαγγέλιο δεν είναι τα σαρκικά πάθη. Αυτό που είναι εμπόδιο στο Ευαγγέλιο είναι η υπερηφάνεια του πνεύματος που είχαν οι Αθηναίοι. Για τους ανθρώπους που η αδυναμία τους κάνει να πέφτουν σε σαρκικά πάθη, ισχύει τελικά αυτό που είπε ο Κύριος για τη γυναίκα. Αφέονται αμαρτία αυτές οι πολλές, ότι γάπησε πολύ. Όταν ένας σαρκικός άνθρωπος, με την ευκαιρία του λόγου να πω, μια γυναίκα που είναι κυλισμένη στα σαρκικά πάθη, όταν μετά από ένα σημείο του Θεού κλείνει η καρδιά της στο Θεό, όλο αυτό το ερωτικό το χύνει στο Χριστό. Παράδειγμα, Αγία Μαρία η Αιγυπτία, που παρακαλώ, που μικρή, 12 ετών κοριτσάκι, έπεσε στην αμαρτία. Και όταν η Αγία Μαρία η Αιγυπτία πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, δεν πήγαινε να προσκυνήσει. Πήγε γιατί είδε τους νεαρούς να πάνε για το αυτό που πήγαιναν. Πήγαινε για προσκύνιο αυτή και πήγε κοντά στους νεαρούς. Γι' αυτό και είπε στο πνευματικό της, τι κάναμε στο καράβι, πως δεν βούλαξε, πως δεν έπεσε, βούλαξε η θάλασσα. Και όμως παρακαλώ, αυτή είχε αγαθή, τρυφερά καρδία και όλο αυτό το ερωτικό μένος το έδωσε στο Θεό, το πάθος αυτό, παράφω, δυνατά αγάπησε τον Χριστό. Όπως λέει ο Παύλος, ήταν κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, ήταν, να κρατήσει παρακαλώ αυτή την έκφραση, μανιακός εραστής του Χριστού. Μανιακός, με μανία. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, επειδή έκανε μία διάγνωση στην αρχή του αντικειμένου, του τόπου, των καρδιών θέλω να πω, των ανθρώπων, διέγνωσε την καλή ποιότητα των ανθρώπων και είπε ότι το μέρος, το τόπος αυτός μπορεί να γίνει κέντρο ευαγγελισμού, και έμεινε στην πόλη, είδε και το όραμα τη νύχτα. Παρακαλώ να σας διαβάσω το όραμα. Σε ποιο κεφάλαιο είναι? Πράξεις Αποστόλων 18ο κεφάλαιο. Ακούστε παρακαλώ. Είπε δε ο Κύριος διοράματος ενυχτεί το Παύλο. Μη φοβού. Άρα αντιμετώπιζε φόβητο. Θα σας τα πω από πού. Αλλά λάλλει και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου και ουδείς επιθύσετε εσύ του κακό σε. Δεν θα τολμήσει κανείς να σου κάνει κακό.
διότι λαός εστίμη πολλής εν τη πόλη ταύτη. Λαός εστίμη πολλής εν τη πόλη ταύτη. Όταν πήγα στο Επισκοπείο της Κορίνθου, το οποίο ήταν κατεστραμμένο παρακαλώ και ρυπωμένο, αλλά ο οραματισμός του ποιμενάρχου αυτής κυρίου Διονυσίου έτσι το ανακαίνισε και το έκανε πανόραμα, έτσι, αρχοντικό κτίριο. Και έτσι πρέπει να είναι, ότι ανήκει στην Εκκλησία πρέπει να είναι αρχοντικό, έτσι να είναι. Πάτε στα μοναστήρια του Αγίου Όρος, δεν είναι πλούτες, αλλά έτσι, το ανάκτορο της Παναγίας δεν πρέπει να είναι αρχοντικό. Έτσι. Όταν λέμε Μητρόπολη, εκφράζεται το, ο θεσμός της Εκκλησίας, εκφράζεται εκεί, με Εκκλησία μέσα και τα λοιπά. Λοιπόν, είδα μία πινακίδα στο μέγαρο της Μητροπόλεως, στην Κόρινθο, που έγραφε «Λάλη και μη σιωπήσεις ότι λαός μου εστί πολλής εν τη πόλη ταύτη». Δηλαδή ο λόγος, το όραμα, ο λόγος των Απόστολων Παύλο έρχεται διαδοχή σε όλους τους διαδόχους. Ο Απόστολος Σεβασμότος Κορίνθου Διονύσιος θεωρεί, το είπε στη Μεγαλόπολη, θεωρεί τον εαυτό διάδοχο του Αποστόλου Παύλου. Και μάλιστα είπε τον εαυτό, πώς δεν θυμάμαι τον αριθμό που το είπε. Δηλαδή να πάρει τις αριθμούς, θα λέει Παύλος, εκεί συνέχεια διαδοχή, δεν λέμε αποστολική διαδοχή. Έτσι από ο ένας τον άλλο, και φτάνουμε στο Διονύσιο, το σημερινό. Φοβερό αυτό, έτσι. Το πιο συγκινητικό ήταν το βράδυ της ιδίας ημέρας, της εορτής, όταν πήγαμε στην Παλαιά Κόρινθο, ήταν όλα έτσι κατάσπαρτος ο τόπος από αυτό, από λίθους παλαιούς. Αυτά τα παλαιά, αυτά, εκεί ήταν το βήμα του Γαλλίωνος. Εκεί ήταν, εκεί ομίλησε ο Απόστολος Παύλος. Εκεί έγινε ο Εσπερινός, χοροδία ωραία και λοιπά, και εκεί ομίλησε ο Σεβασμότος Νέας Ιωνίας κ. Γαβρίλ με ωραίο κήρυμα, το οποίο πλατείασε, δηλαδή, ομίλησε για την οικουμενικότητα του Αποστολού Παύλου, γιατί δεν είπε, έκανε ένα κήρυμα, παρουσίασε τον Απόστολο Παύλο να δίδει το Ευαγγέλιο σε όλα τα έθνη. Ένα ωραίο και εντυπωσιακό κήρυγμα. Λοιπόν, τώρα φανταστείτε παρακαλώ τον Απόστολο Παύλο, μην νομίζετε δε ότι είχε κομμύες, εντυπωσιακή μορφή και τα λοιπά. Αφού η κατηγορία του το έλεγαν, ήταν, πώς το λέει εκεί, έλεγαν η κατηγορία του, θα τα πούμε αυτά, γι' αυτό θέλω να έρχεστε, για τον Απόστολο Παύλο, εσύ απουσιάζεις, όχι, να έρχεσαι. Λοιπόν, έλεγαν οι εχθροί του, όταν γράφει, κάτι γράφει, αλλά η όψη του και η μορφή του εξουθενημένη. Μάλλον κοντός πρέπει να ήταν στο ανάστημα, έτσι αυτός, ταλαιπωρημένος, έτσι πετροβολητά. Το βλέπετε, φάει τι ξυλοδαρμούς που έφαγε, ποτάμια που πέρασε, σιγά μην είχε την κούρσα που έχουν μισθεί τους ποτάδες. Και τίποτα δεν κάνω. Ένα τόσο δά τμήμα έχω, από τα Καλάβρετα μέχρι την Καλαμάτα, που λέγεται Γόρτινο και Μεγαλοπόλος, και με κούρσα πηγαίνω και τίποτα δεν κάνω. Και ο Απόστολος Παύλος είχε την οικουμένη όλη. Και τι όραμα! Θα πάω εκεί, θα πάω εκεί και μετά θα πάω και στην Ισπανία. Και στην Ισπανία πορεύσαμε. Και έχουμε πληροφορία από πού, από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ότι πήγε στην Ισπανία. Δεν το γράφουμε στις επιστολές, αλλά εκεί γράφει το όνειρό του, εις Ισπανία αν πορεύσουμε. Νομίζω η πρώτη Κλίμεντος κάτι έλεγε. Αυτό το λέει την Προδρομέως. Ναι. Αλλά η Κλίμεντος το λέει ότι πήγε. Φανταστείτε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, έφτασε στην Κόρινθο, που έτσι, κοιτούσε παρακαλώ την. Έπρεπε να βρει κάπου για να σταθεί, θέλει που θα μένει, τι θα τρώει, δουλειά. Τι δουλειά έκανε, σκηνοποιός. Έκανε σκηνές. Τότε ήταν το εμπόριο, ήταν η εναλλαγή, έτσι, η τάση, υπήρχε ένα
ένα, πώς να το πω, μία ορμή έτσι για μετακινήσεις και για τη μόρφωση ακόμη, να ακούνε οι ιδέες. Και ο καθένας είχε μία σκηνή, ατομική του σκηνή. Και επομένως το σκηνοποιός ήταν ένα ιδίωμα, ένα επάγγελμα να πω, το οποίο είχε αυτό, είχε πέρασει. Λοιπόν, πόσο θα ήταν η έκπληξή του όμως όταν είδε ένα σκηνοποιείο, ήταν ένα ζευγάρι. Ο άνδρας λεγόταν Ακύλας και η γυναίκα Πρίσκυλα. Έξι φορές νομίζω αναφέρει ο Παύλος το όνομά της, και από τις έξι φορές τις τέσσερις την έχει πρώτη. Πρώτη εκεί η Πρίσκυλα και μετά η Πρίσκυλα θέλει να τη λέει ο Λουκάς. Ο Παύλος λέει Πρίσκα. Δεν συντομεύουν τα αυτά τα ονόματα. Δημητράκη, Δήμο που λέμε Πρίσκα. Σε αυτό οικειότητα και εκτίμηση. Τώρα περί αυτό, υποθέτω, όλα από το Θεό είναι, ότι για να βρει αυτό το κατάστημα, πώς να το πω, έτσι, πρέπει να ήταν εκεί κοντά στο δρόμο. Τι λέει εδώ, διαβάζω το 18ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ευρών την Ιουδαίων ονόματι Ακύλαν, Ποντικών των Γέννη και Πρίσκυλαν. Αυτό το βιβλίο το γράφω ο Λουκάς, το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, και τη λέει Πρίσκυλαν. Πρίσκα τη λέει ο Παύλος. Γυναίκα αυτού. Δηλαδή από τις πρώτες μέρες πρέπει να το βρει και πρέπει να ήταν κάτι, γιατί κρυμμένο θα ήταν κάπου στον δρόμο, θα ήταν η αυτή, ναι. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί εκεί θα έπρεπε να είναι ο τόπος που ο Παύλος θα έπιανε δουλειά, για να είναι κοντά στον δρόμο, ώστε οι άνθρωποι να μπαίνουν μέσα και να έχουν μαζί με τον αργαλιό εκεί, ναι, έλεγε και τη διδασκαλία. Λοιπόν, συστήθηκε, τα υποθέτουμε τώρα αυτά, αλλά και έτσι είναι. Συστήθηκε ως σκηνοποιός, και ότι θέλει να βρει δουλειά. Θα τον χαιρέτησαν, όπως φαίνεται, το ήθος των δύο, του ανδρογίνου αυτού, με πολλή βγένεια. Τον πήραν στο κατάστημά τους και το λοιπά. Τον έκαναν συνέτερο, και που να φαντάζονταν ότι το αυτό, ότι θα γινόταν, τα ονόματά των θα έμπαιναν στην ιστορία την ιερά από τη γνωριμία εκείνη, την τυχαία, εν τίποτα τυχαία. Οι οποίοι ήταν Ιουδαίοι αυτοί. Ναι. Ελισμόνησα να πω ότι στην Κόρινθο υπήρχε και το άγαλμα του Διογένους, με ένα φανάρι που έλεγε «Άνθρωπον ζητώ». Ζητώ άνθρωπο. Και ο Απόστολος Παύλος βέβαια θα πέρασε και μπροστά από αυτό το άγαλμα, αλλά να σου είσαι ο Διογένη θα πέταγε το φανάρι και θα έλεγε «Βρήκα άνθρωπο». Πού να ξέρει η Κόρινθος ότι θα γίνει υπεφημισμένη, γιατί είναι από την επίσκεψη αυτού του ανθρώπου εκείνη την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, πού βρέθηκαν εκεί αυτό το ζεύγος, Κύλας και Απρίσκυλα και Πρίσκυλα? Ήταν Ιουδαίοι, ήταν στη Ρώμη, αλλά για κάποιο κίνημα, που να το πω, κάποιο ονόματι Χριστού, γράψτε Χριστός, ο Κλάβδιος, ο ηγέτης εκεί της Ρώμης, εξέδωκε διαταγή να φύγουν όλοι οι Ρώμοι. Οι Ρωμαίοι. Να φύγουν, συγγνώμη, να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι, γι' αυτό σε έχω, για να με διορθώνεις. Λοιπόν, να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη, και έτσι λοιπόν έγινε κίνημα όλοι. Και ήρθαν αυτοί οι Ιουδαίοι, ήρθαν στην Κόρινθο.
Τώρα γιατί ήρθα στην Κόρινθο. Από την έκφραση Έλληνες που λέει εδώ το κείμενό μου στον Πράξεων, μεταξύ των Ιουδαίων που ήρθαν από εκεί ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί οι Έλληνες ποιοι ήταν και γιατί ήρθαν στην Κόρινθο? Αυτοί οι Έλληνες, οι δωρολάτρες δηλαδή, πρέπει να ήταν από την Κόρινθο, αλλά είχαν αηδιάσει από τα ήθη πια, τα ισχρά ήθη, και ήθελαν μια άλλη δωρολάτρια, μην ήθελαν μια άλλη πολιτεία. Και είχαν ακούσει ότι πέρα μακριά στη Ρώμη είναι άνθρωποι που πιστεύουν, διαβάζουν προφήτη Ισαΐα, έχουν ηθική και τα λιγιά, και πήγαν εκεί. Και ήταν προσήλυτοι, σαν να πούμε, και του Ιουδαϊσμού. Και με το διωγμό δε, λόγω του Κλαβδίου από την Ρώμη, ήρθαν όλοι αυτοί και οι Έλληνες αυτοί, γι' αυτό και ήρθαν στην Κόρινθο, στην πατρίδα τους πάλι. Αφού πια ποτίστηκαν με τα διδάγματα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία είναι ηθικά βέβαια και δεν είναι τα ισχρά, όπως θα είχε η δωλολατρία, το δωδεκάθεο που θέλουν μερικοί μορφωμένοι να μας θέλουν. Ο Κέτι Φίβος έχει καλύβει, ο Δε Μάντελαλα, απόλυτο και λάλλον είδωρο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ο Ακύλλας και η Πρίσκυλα βρέθηκαν στην αυτή, στην Κόρινθο. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι τα απογεύματα μετά τη δουλειά ή κατά τη δουλειά η γυναίκα η Πρίσκυλα, γιατί το έχετε γυναίκες, λέτε ιστορίες, θα διηγείταν πως ήταν στη Ρώμη και τα λοιπά. Αυτό για τον Απόστολο Παύλο ήταν πολύ ωφέλιμο μάθημα. Έμαθε τη Ρώμη από αυτή τη γυναίκα. Δεν είχε πάει στη Ρώμη. Η επιθυμία του μετά να πάει στη Ρώμη και τα λοιπά, τι ήθη υπήρχαν στη Ρώμη, δεν τα διάβασα από κανένα βιβλία. Τα άκουσα από την Ακαία. Εμείς πρέπει να τα δούμε κάτω από τις νεκρές γραμμές του κειμένου. Πρέπει να συλλάβουμε νοήματα και να υποπτευθούμε αυτά τα πράγματα. Τόσο ερευνητικό πνεύμα ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, του ήταν πολύ ωφέλιμα αυτά τα οποία άκουγε από την Πρίσκα. Αλλά εκεί στην κουβέντα, εδώ ήταν το παράξενο, το θαυμαστό, το εκπληκτικό. Ανακαλύπτει ο Παύλος ότι οι δυο τους είναι χριστιανοί. Okay. Βαπτισμένοι. Και το υποθέτω με αυτό από το ότι στην πρώτη προσκοντήρουσα επιστολή λέγει ο Απόστολος Παύλος ποιους σε βάπτισε. Και δεν αναφέρει τον Ακύλλα και τον Πρίσκυλα. Άρα ήταν ήδη βαπτισμένοι. Η πρώτη εκκλησία της Κορίνθου, τρεις χριστιανοί, Παύλος και οι δυο τους. Από πού είχαν βαπτιστεί όμως? Αυτό από τον Απόλλο, από άλλον. Από την περιπέτεια από εκεί πήγαν, γιατί βλέπουμε πρέπει το ζεύγος αυτό δεν ήταν μόνο στη Ρώμη, από εκεί έφυγε, πήγε αλλού, στην Έφεσο νομίζω, αλλού και λοιπά, και ξαναπήγε πάλι στη Ρώμη και ήταν μεν ευγενής. Ευγενή δηλαδή πρέπει να ήταν από αξιότιμη οικογένεια, από πλευρά. Ήταν μεν ευγενής, αλλά λόγω των μετακινήσεων αυτών δεν μπορούσαν να εκπορήσουν. Μετά όμως βλέπουμε στην προδρομέως επιστολή μου φαίνεται, ναι, ότι αυτοί διαθέτουν οικία μεγάλη και αρχοντική στη Ρώμη. Άρα όταν τελικά κατέληξαν στη Ρώμη, εκεί ευπόρησαν. Άρα λοιπόν ήταν όλο μετακινούμενοι λόγω του επαγγελματικού του σταθμού και λόγω του διωγμού, και κάπου εκεί βαπτίστηκαν, έμαθα για την νέα πίστη. Ο Θεός ευδόκησε η πρώτη εκκλησία της Κορίνθου, η πρώτη χριστιανή, Παύλος, Ακύλλας και Πρίσκυλα. Αλλά πριν από αυτόν ήταν εκεί ο Ακύλλας και η Πρίσκυλα. Τι να σας πω τώρα. Ήταν λέει Ιουδαίοι αυτοί και συνήρχονται οι Ιουδαίοι σε δική τους συναγωγή. Και ο Παύλος το κήρυγμά του θα το άρχισε από Ιουδαϊκό λαό που είχαν την προϋπόθεση στην Παλαιά Διαθήκη. Πήγε λοιπόν στη συναγωγή και συστήθηκε σαν διδάσκαλος του νόμου. Αυτός ήταν ο τίτλος του, για να μπορεί να εισχωρεί και να ήταν διδάσκαλος του νόμου. Και βέβαια διδάσκαλος του νόμου παρά το
στον Γαμανίδη, μάλιστα, είχε, ήταν σοβαρή υπόθεση εκείνη την, εκείνη την εποχή. Θέλω να σταματήσω εδώ, γιατί αρχίζει νέο κεφάλαιο. Το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, η διωγμή του, ο αποχωρισμός του από τη συναγωγή, ο αφορισμός που έκανε έξυπνος, για να μην τον αφορήσουν, έξυπνος, δηλαδή φωτισμένος θέλω να πω, για να μην τον αφορήσουν οι Ιουδαίοι, προλαμβάνει αυτός και λέει, ακούτε, εδώ τι λέει, παρακαλώ, παρακαλώ, ακούστε τι λέει, για να μην τον αφορήσουν, επειδή τους τάπε σε ένα μετέπειτα κήρυμα στη συναγωγή. Στην αρχή πρώτα ήταν δειλός, συνετός δηλαδή, γι' αυτό και δεν πέταγε το όνομα Ιησούς. Κάποτε πότε πέταγε το όνομα Ιησούς, γιατί το Μεσσίας, έπρεπε να ταυτίσει το Μεσσία που περίμεναν οι Ιουδαίοι με τον Ιησού. Το αποδείχνει μετέπειτα αυτό, αλλά στην αρχή ήταν συγκρατημένος. Όταν όμως μετά ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη ο Τιμόθεος και ο Σίλας και του είπαν ναι ευχάριστα, αυτό τονώθηκε ψυχικά, παρακαλώ πολύ, αυτό θα ήθελα να το αναπτύξω στο επόμενο μάθημα, ότι και οι θεόπνευστοι άνθρωποι έχουν συναισθήμα, ή πέφτει το ηθικό, δεν πέφτει το ηθικό, έχουν τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, αλλά δεν θα να καταρρύφουν τα ανθρώπινα. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ, αυτό που θέλω να πω, υποστηρίζεται από, εδώ, από το κείμενο εδώ. Τονώθηκε το ηθικό των και μετά λέει, ακούτε τι λέει, ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, συνήχετο το πνεύμα του ο Παύλος. Τι ευχάριστα του είπαν, ου, χριστιανοί εκεί, του φέραν και λεπτά. Λεπτά, τα περισσότερα θα τα έλεγε, θα τα έφεραν από τη Θεσσαλονίκη, που λεγόταν στη Θεσσαλονίκη και η άλλη η γυναίκα από, από τους Φιλίππους. Λυρία, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε, αφού το πήρε λεπτά τώρα, μεγάλο εμπόδιο του ήταν η εργασία στη σκηνοπηγία. Έχανε το χρόνο του. Τώρα είναι ανεξάρτητο. Έπαιρνε για τους στοχούς. Ναι, για τους στοχούς. Αλλά όπως διάβασα εγώ, δεν το λέω εγώ αυτό, το διάβασα σε βιβλίο αυτό. Ήταν αυτή, φαίνεται ότι ήταν κάπως ανεξάρτητο. Χρησιμοποίησε και για τα προστοζήνη. Οπότε όλα για τον Ευαγγελισμό. Γιατί είχε την πίστη αυτή, θα το δούμε. Εκείνος που εργάζεται για το Ευαγγέλιο να τρέφεται από το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, οπότε τώρα είναι όλη μέρα δική του και νύχτα δική του για το Ευαγγέλιο. Συνήχετο λοιπόν το πνεύμα. Ξέρετε, είπα να τι κρύβει αυτό το συνήχετο. Δυναμισμό, χάρη του Αγίου Πνεύματος λοιπόν. Και τα είπε στο κήρυγμά του. Φάνηκε αυτό το επόμενο Σάββατο στο κήρυγμα που έκανε στη συναγωγή. Και του τα είπε εκεί. Και οπότε φρίαζαν από κάτω, έτριζαν τα δόντια κλπ. Και ακούστε στην έδρα ήταν ο Απόστολος Παύλος, τους άκουγε που ούρλιαζαν και όταν κουράστηκαν να ουρλιάζουν από κάτω εναντίον του, ο Απόστολος Παύλος, ακούτε τι είπε, έκανε μια χειρονομία που σημαίνει σοβαρά πράγματα. Εκτιναξάμενος στα ημάτια, είπε, το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών, καθαρόσιμη. Το ότι δεν πιστεύει. Από του νυν εις τα έθνη πορεύσουμε. Και έφυγε. Για να μην τον αφορίζουν. Ποιον αφορίζουν τώρα που έφυγε μόνο. Ωραίο, ωραίο. Σας περιμένουμε χαρά στο άλλο κήρυγμα. Να μιλήσουμε το Λόγο του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσον εμάς. Αμήν. Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Το καλοκαίρι έφτασε. Έχετε βλάβη στο κλιματιστικό σας? Θέλετε να κάνετε την ετήσια συντήρηση?